That was not enough in the first half. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που έγινε σήμερα. Μετά το σκορ του πρώτου αγώνα, ήταν δύσκολο για μας να γυρίσουμε το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, αλλά αφού τα πολύ σκοράρα και στο πρώτο ημίχρονο, παρά τις μικροευκαιρίες που κάναμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Second half, I think Upwell makes some good making another one. So it was 3-0. It would be very difficult for us. We keep the organization. Upwell take some power back in the game, I think. We had the chance to make two goals, so it's good for us, good for Lilou, who's coming a new player from us. But it was not enough, and I think Upwell deserved to go to the next round. So simple it is, and we prepare ourselves for Saturday. Μετά και το τρίτο γκολ που σκόραρε το Αποέλ, ας τέλος εντύπωση ότι ίσως να κράτησε δυνάμεις. Ξέρετε, ίσως και αυτό εμείς καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ. Ήταν καλό που σκόραρε και ο νέος παίκτης, ο Λίλιου. Σε γενικές γραμμές το Αποέλ ήταν καλύτερο και άξιζε και πέρασε δίκαια στον επόμενο γύρο. Thank you. Καλησπέρα και από μένα. Πιστεύω ότι έγινε καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δεν κλείστηκε καμία ομάδα αμυντικά. Δημιουργήσαμε και εμείς ευκαιρίες, είχε κάποιες ευκαιρίες και η Σαλαμίνα. Mm-hmm. Αλλά εκεί που πιστεύω ότι ήταν, θα έλεγα ότι τελειωμένο το παιχνίδι στο 3-0, δεχτήκαμε δύο γκολ και λίγο ανησυχήσαμε, αλλά το παιχνίδι τελείωσε έτσι όπως το ήθελαμε. Πέρασε η ομάδα στην επόμενο γύρο. Θα μάθουμε αύριο το επόμενο αντίπαλο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα ξαναπούμε με την Σαλαμίνα το Σάββατο. Σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε το τρίτο παιχνίδι και στο πρωτάθλημα. Αυτό που μας μένει είναι να ξεκουραστούμε καλά, να προετοιμαστούμε κατάλληλα, διότι η Σαλαμίνα έχει δείξει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και δεν είναι εύκολο αντίπαλο για κανένα. Γι' αυτό, για να κερδίσουμε και στο πρωτάθλημα, πρέπει να δώσουμε τα πάνω τες, ώστε η ομάδα να πετύχει το ζητούμενο. Το ζητούμενο για μας είναι να πάρουμε 3 βαθμούς.